ήθελα να θυμίσω ότι πριν από τρεις μέρες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου και τη μέρα του βιβλίου. Ήταν το Πάσχα μας συνέβησε και στο μεταθέσαμε λίγο αργότερα. Σήμερα θα κάνουμε μια διπλή γιορτή. Η πρώτη γιορτή περιλαμβάνει την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός βιβλίου δίδομου, ενός διαπρεπούς λεσβείου και Έλληνα, του Δημήτρη του Νικουρέτζου, ο οποίος κατάγεται από τους καλοχώρια, από τα χωριά βόρεια της Βερονής. Είναι ο καθηγητής, ο κ. Νικουρέτζος, ο δοκιμιογράφος, ο ιστορικός, του βιβλίου του πρόσφατο που εκδώσαμε αποκλειστικά, που εξέδωσε η Περιφέρεια, γιατί νομίζω ότι είναι στους στόχους της Περιφέρειας ή πρέπει να είναι στους στόχους μιας Περιφέρειας να βοηθάει την έκδοση και την κυκλοφορία βιβλίων και δοκιμίων τα οποία προέρχονται κυρίως από την Περιφέρεια. Η ποιότητα του κ. Νικουρέτζου και του έργου του που έχει είναι γνωστή σε όλους στο Πανελλήνιο και ιδιαίτερα στους λεσβείους και ήταν τιμή μας όταν πέρσι το καλοκαίρι πίνοντας καφέ στο λεσβείο ξενοδοχείο μου ζήτησε αν μπορούμε να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, τα πορτρέτα στον Οκριβάντα. Το επιμελήθηκε κυρία Κανέμη, παρισταμένη. Τον ευχαριστούμε και την τιμάμε και θα την τιμήσουμε και στη συνέχεια για αυτή την προσφορά που έχει κάνει στη θεσμική κοινωνία και ειδικά και αυτό το έργο του κυρίου Νικουρέτζου. Είμαστε ευτυχείς να βοηθάμε όλα τα βιβλία και είμαι χαρούμενος να λέω τα 2,5 χρόνια που είμαστε στην Περιφέρεια, όποια πρόταση για βιβλίο ήρθε στην Περιφέρεια, εφόσον πληρούσε κάποια ελάχιστα ποιοτικά δεδομένα και προήρχεται από ανθρώπους από τα νησιά μας ή ανεφέρετο το έργο του στα νησιά μας, σε όλα η Περιφέρεια ήρθε αργώς οικονομικά και θα έρθει και στο μέλλον, διότι όπως σας προείπα και το πιστεύω ακράτητα, μια που είμαι και εγώ δάσκαλος, ότι το βιβλίο είναι το καλύτερο όπλο για την πρόοδο της κοινωνίας, για τη διάχυση της γνώσεως, για την άνοδο των παιδιών μας, για την οικονομική εξέλιξη της κοινωνίας. Κατά συνέπεια και στο μέλλον θα είμαστε πολύ κοντά σε κάθε προσπάθεια εκδόσεως των βιβλίων με τις προδιαγραφές που ανέφερα προηγουμένως. Θέλετε να πείτε κάτι για τον κύριο Νικουρέτζο? Ναι. Κύριε Αντωνέλη, γιατί περιφερειάρχης, είπα σύγνωστη, τα θέματα τα οικονομικά και τα πολιτιστικά του πολιτισμού. Να πούμε λοιπόν, πέρα από αυτά που είπε ο περιφερειάρχης, δάσκαλος, καθηγητής Βρύτανης κτλ. Και όλους τους τίτλους που επαξίως φέρει, ότι στην πολιτική της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι ακριβώς η ανάδειξη και της συγγραφικής δουλειάς. Βεβαίως, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, που είναι να έχει διακριθεί και βραβευτεί ο συγγραφέας. Η περιφέρεια πέρα από αυτά όμως, που είναι συγκεκριμένος ο νόμος, προχωράμε όπως είπε και ο περιφερειάρχης, στο να αγοράζουμε κατά καιρούς διάφορα αξιόλογα βιβλία ντόπιων συγγραφέων, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μέρος της αλληλής πολιτιστικής κληρονομιάς. Δύο λόγια για τον κύριο Νικουρέτζου, αν και είναι γνωστός, είναι συλλεκτικό, θέλω να πω, το έργο που σήμερα σας παρουσιάζουμε και οι φορείς που είστε εδώ να παραλάβετε δεν είστε όλοι, γιατί βεβαίως ήταν το Πάσχα και δεν μπορέσαν να έρθουν περισσότεροι στη δημόσια πρόσκλησή μας, να το έχετε έτσι, να το βλέπετε ως κόρυνο οφθαλμού. Λοιπόν, ο Δημήτρης Νικουρέτζος έχει γεννηθεί στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας από λέσβιους γονείς. Στα γράμματα πρώτος τον παρουσίασε ο Στρατής Μυριβίλης και στη συνέχεια ο Γιώργος Βαλέτας, που τον έπεισαν να εκδώσει την πρώτη ποιητική του συλλογή, στο Χασμί στο Ημίφος. Έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με τις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Η Καθημερινή». Είναι πρόεδρος του Δεσπούντιου Σπιτιού Ποιήσης και μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Το ογκώδης τρίτομο ιστορικοφιλολογικό του πόνημα «Κόπανος, ο Ρωμιός της Σμύρνης», που ημερήσιος τύπος χαρακτήρισε εθνικό έργο, φιλολογικό απόκτημα, παρουσίασε σε μεγάλη εκδήλωση μεταξύ με άλλους ομιλητές ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος στη
στη μεγάλη αίθουσα του Δήμου Αθηναίου. Το έργο του καταξιώθηκε με πολλές διακρίσεις και για την όλη πνευματική του προσφορά του απονεμήθη δίπλωμα τιμής από το Υπουργείο Παιδείας σε ένδειξη αναγνώρισης της συγγραφικής του δράσης. Το ποίημά του «Ελεγείο στον μικρό Ιβάν, το παιδί των φεναριών», από τη συλλογή του «Οι κύκνοι δεν θα κλάψουν απόψε», μεταφράστηκε από την UNESCO σε όλες τις γλώσσες. Το 1989 έλαβε το βραβείο ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών με εισηγητή τον Νικηφόρο Βρετάκο. Να σας πω δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε, κύριε Περιφερειάρχα, για το τι είναι το πορτρέτα στον Ακρίβατα. Είναι ένα δίτομο έργο, με σημαντικά τεκμήρια και ντοκουμέντα, πολλά θησάβριστα και μαρτυρίες, συνομιλίες, κρίσεις, αναφορές, αναλύσεις από τη ζωή και τη δημιουργική προσφορά κορυφαίων πνευματικών μορφών του τόπου μας. Σήμερα είμαστε μέτοχοι αυτού του εξαιρετικού και μνημειώδους έργου του Δημήτρη Νικορέτζου, που μας καταθέτει μετά από πολυετή ερευνητική προσπάθεια με τους βιογραφισμούς, ας μας επιτραπεί η έκφραση αυτή, πολλών λεσβείων ποιητών και πεζογράφων, τον Ελίτη, τον Εφταλιώτη, τον Βερναρδάκη, Δηληνού, Μυριβίλης, Σταύρο, Ασημακόπουλος, αλλά και του Αγίου των ελληνικών γραμμάτων, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μία σειρά πρωτότυπων διηγημάτων του. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Περιφερειακή Αρχή, έχοντας τη συνδρομή του Περιφερειάρχη, ο οποίος ήδη τόνισε για το πόσο σημαντικό είναι το βιβλίο, όχι μόνο από την άποψη των είναι ακαδημαϊκός και δάσκαλος, αλλά ως πνευματική τροφή και πολιτική μας βούληση, είμαστε ευτυχείς και ιδιαίτερως υπερήφανοι για τον Δημήτρη Νικορέτζο, τον άξιο λέσβιο ποιητή, δοκιμιογράφο και χρονικό και κριτικό της λογοτεχνίας. Το βιβλίο αυτό θα έρθει στα σχολιά, όσα σχολιά δήλωσαν, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλη έτσι συμμετοχή. Ελπίζουμε να έχουμε, επειδή ήταν μέρες του Πάσχα, είμαστε ανοιχτοί να τα προσφέρουμε και στους συλλόγους, και νομίζω ότι κάτι θέλει να πει ο Περιφερειάρχης για τις δανειστικές βιβλιοθήκες, όσοι φορείς έχετε και όσα σχολεία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή συλλέγουμε αρκετούς τόμους και αρκετά βιβλία, όπως είπα, με τις προδιαγραφές που ανέφερα, θέλουμε να ενισχύσουμε τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν ή που θα δημιουργηθούν. Είτε σε σχολεία, είτε σε φορείς. Και έτσι, όσοι φορείς ανταποκρίθηκαν τώρα, θα τους δώσουμε από μια σειρά βιβλίων, αλλά ακόμη και άλλοι φορείς, οι οποίοι δεν το πληροφορήθηκαν, οι οποίοι αργότερα θα κάνουν βιβλιοθήκες, είμαστε ανοιχτοί να απευθυνθούν σε εμάς να τους δώσουμε τα βιβλία. Αυτό είναι το βιβλίο «Πορτρέτα στον Οκρίβαντα». Κύριε Περιφερειάρχη, κρατάτε να βγάλω λίγο. Είναι δίτομο, όπως βλέπετε, και αναφέρεται στους ποιητές και στους πεζογράφους του τόπου μας, αλλά όχι μόνο, γενικότερα της Ελλάδος. Πριν πάμε στο να σας παραδώσουμε τα βιβλία, θα ήθελα, κύριε Περιφερειάρχα, μια γυναίκα εδώ, άοκνη εθελόντρια πολλών προσπαθειών στον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού, χωρίς αυτή και το τρέξιμο της οποίας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η έκδοση, θα ήθελα να την ευχαριστήσουμε. Αυτή είναι η Πέρθα Καλέμη. Και επειδή από το Δήμο Ινουσών μου είχαν προσφέρει, όταν με δική σας πρωτοβουλία κάναμε το θερινό σχολείο στις Ινούσιες με το Europe Direct, αυτό το τιμητικό, εγώ θεωρώ, και θα ξανακάνουμε φέτος, εγώ θεωρώ ότι απλώς έπραξα το καθήκον μου. Άρα δεν ήταν η βράβευση για μένα, το έφερα εδώ στον τόπο μου και θα ήθελα να πούμε ένα ευχαριστώ στην κυρία Πέρθα Καλέμη. Έρχεστε παρακαλώ, κυρία Καλέμη. Στο λεπτό να είμαι και εγώ, γιατί δεν θέλω να καταλάβω. Τι είναι όλα αυτά.
ήταν έργο. Ένα λεπτό να κρατήσουμε και αυτό για να είμαστε πλήρες. Εσείς στον πόδο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, πες. Λοιπόν, τώρα οι φορείς που είστε παριστάμενοι, να περάσετε, να ξεκινήσει ο κύριος Βενέτας. Αν θέλετε να πείτε κάτι, έχετε το λόγο. Θέλει κάποιος να πει κάτι, ο Μάκης ο Βενέτας, ο συνήθως. Έλα, Μάκη. Το λέω γιατί είναι ομιλητικός, δεν κρύβεται, τα λέει έτσι, γι' αυτό. Θα μείνω στο τελευταίο. Χριστός Ανέστη σε όλους, με ειρήνη και αγάπη για τον κόσμο, φαινός. Αφετέρου, στις δύσκολες μέρες που περνάμε με τους απέναντι, φίλους μας, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, ξεκαθαρίζουμε το θέμα. Και ερχόμαστε στα δικά μας εδώ. Πραγματικά η πρόταση της Αντιπεριφερειάρχης ήταν ποιοτική και επικοδομητική, ούτως ώστε τα βιβλία τα οποία θα μοιραστούν σήμερα, αν είναι πολλά ή λίγα, δεν έχει καμία σημασία, είναι η ποιοτική χειρονομία η οποία γίνεται να ενισχύσει τις βιβλιοθήκες, αυτό το ξεχασμένο αντικείμενο που λέγεται βιβλίο. Και πραγματικά ο Σύλλογος Επάνω Σκάλας το 1981 που άρχισε να λειτουργεί, είχε και τη δανειστική του βιβλιοθήκη με έργα, όπως αναφέρω στο έγγραφό μας, τα οποία είναι στη διάθεσή σας για μια σπάνια έκθεση από ντόπιους λέσβιους ποιητές και συγγραφείς. Σπανιότητα βιβλία. Ειδικά. Και έχει πει ο Περιφερειάρχης ότι ναι, να το κάνουμε και έχουμε συναποφασίσει προς το τέλος του έτους. Δεν θα μιλήσετε περισσότερο από τον Περιφερειάρχη, κύριε Βενέτα. Ξέρετε, εγώ είμαι και λίγο. Έχω το δικαίωμα να μιλήσω περισσότερο από το φίλο μου τον Κώστα. Διότι η εφηβική ηλικία μας εννοεί πάρα πολλά. Και οπότε μην αρχίσω και λέω για την εφηβική ηλικία. Οπότε για όνομα του Θεού, αφήστε, ούτε για την λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η πρόταση που έχω να σας κάνω, πέρα από αυτά που σας έγραψα στο σημείωμά μου, πριν 10 χρόνια εκδόθηκε και είναι τιμή για μένα, το 22ο Σύνομα Πεζικού, το οποίο εξαντλήθηκε μέσα σε μία ημέρα. Με 1000 περίπου αντίτυπα βιβλίων. Από τότε το ζητάει όλη η Ελλάδα, διότι το οποίο διανεμήθη δωρεάν, πληρώθηκε μετά από 10 χρόνια, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι το ζητάει ο κόσμος για να τιμήσει τους νεκρούς του 22ου Συντάγματος Πεζικού, το οποίο σήμερα το μόνο που θυμίζει είναι οι νεκροί και οι τραυματίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και τελειώνοντας να σας πω ότι υπάρχουν και δύο ημερολόγια ανθρώπων συμπολιτών μας, μέσα από την αντίσταση φύγαν απέναντι, διασχίσανε μέσα από το σύρμα απέναντι την όλη αυτή η ιστορία για να είναι καταγεγραμμένα, αξίζει τον κόπο να συνεργαστούμε με την 98 ΑΔΕ που έχει και περισσότερα στοιχεία να βγει ένα πλήρες ντοκουμέντο και βιβλίο για όλη αυτή την εποχή η οποία εμείς οφείλουμε να τη διατηρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να πω σε αυτά που είπε ο κύριος Βενέτας, ότι ακριβώς επειδή εμείς δεν θέλουμε να πληρώνουμε σε 10 χρόνια, όπως είπατε πριν, και επειδή έχουμε επιχειρησιακό σχέδιο του πολιτισμού που έχει ψηφιστεί από το αρμόδιο περιφερειακό όργανο, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που, που λέμε στον τόπο μας. Όσο είναι το πάπλωμα, να είναι, ξέρετε, ο Τζιγκούνης είναι και Τζιγκούνης στα δημόσια οικονομικά, όχι στα δικά του, και εγώ επίσης, να είναι και το άπλωμα. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, Κατερίνα Καραγιάννη από το ΓΕΛ και από το Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Γέρας, ναι. Ναι. Ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δράση, η οποία θα εμπλουτίσει την σχολική μας βιβλιοθήκη με βιβλία βορειογεωπελαγητών συγγραφέων, κάτι που αναμένεται να τονώσει το ενδιαφέρον των μελών της σχολικής μας κοινότητας και να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη ποικίλων θεμάτων που θα αναδείξουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας και την εν γέννη παρουσία του Βόρειου Αιγαίου στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την ανάδειξη
του πολιτιστικού και μορφωτικού αγαθού που είναι το βιβλίο, όπως επίσης και των ντόπιων συγγραφέων. Ευχαριστούμε την κυρία Καραγιάννη. Ως εκπαιδευτικός μας έδωσε έτσι και μια άλλη οπτική που μας είναι πολύτιμη. Υπάρχει κάποιος κύριος ή κυρία που θα ήθελε το λόγο? Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα περάσετε τώρα να πάρετε τα βιβλία που είναι 10 τίτλοι. Εάν χρειαστείτε στις βιβλιοθήκες σας περισσότερα, έχετε το mail της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού και μπορείτε να το αιτηθείτε. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είμαστε καλά και του χρόνου να έχουμε σπουδαιότερα έτσι, πονήματα ντόπιων συγγραφέων. Κύριε Περιφερειάρχα, για άλλη μια φορά, να σας ευχαριστήσουμε, λόγω του ότι πάρα πολλές φορές αντιλαμβάνεστε ότι αν και είναι θέματα άλλων αρμοδιοτήτων, άλλων φορέων, όπως εν προκειμένου οι σχολικές βιβλιοθήκες που είναι των Επιτροπών Παιδείας των δύο Δήμων, παρόλα αυτά, με την δική σας παρένεση και έγκριση, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να συνεισφέρουμε και στα σχολιά μας. Το οφείλουμε. Ο κύριος Βενέτας. Είναι από το... είναι από την... κάνει και από μου πεις, κάνει και βιβλιοθήκη. Λοιπόν, κύριε Λάσκαρη, είπε ότι, ξέρετε, είναι ομοχώριος, πιδρότα. Πιδρότα, δεν είσαι παράσχο, Λάσκαρη. Εκτός από το ποδόσφαιρο, ασχολείσαι και με το Οδυσσέα Σελίδη. Πάρα πολύ ωραία. Τεράστια καταστράφηκε. Πολύ ωραία. Να βοηθήσουμε. Πάμε φίλα λοιπόν. Ο κύριος Αντωνέλος, παρακαλώ. Ο Αντωνέλος Αντωνέλος. Ναι, ναι. Η κυρία Κουτσαβλή, φιλιά. Ανδρονίκη, είπατε. Ανδρονίκη. Να είσαστε καλά. Τσουπί. Από τον Παγεραγωτικό, η κυρία Τσουπί. Και του Δημοτικού, της Γέρας, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.